Σε συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους νέους της χώρας μας τα μέλη της νεολαίας του κόμματος, επικρίνοντας τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και καταθέτοντας μια σειρά προτάσεων για την παιδεία, την μετανάστευση, την οικονομία και το περιβάλλον. Τα μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Καλούδης, Αποστόλης Νικολόπουλος και Γιάννης Ευθυμίου, ζήτησαν την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές ως την μόνη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο για την νεολαία. Τη Νέα Δημοκρατία να ζητάει νοπή λαϊκή εντολή πάλι για να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές που καταστρέφουν την οικονομία, την κοινωνία, την παιδεία, τα δάση και τις ζωές μας. Ένα ΠΑΣΟΚ να θέλει ουσιαστικά να φέρει μια εναλλαγή και καμία ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, όπως έδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα με τη μηδενική αντιπολίτευση στα φλέγοντα ζητήματα και βρίσκοντας συνεχώς έξω τόσο από τους αγώνες όσο και τα κινήματα της νέας γενιάς. Το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, το κόμμα του Καρατζαφέρη, με μια ρητορία ακροδεξιού λαϊκισμού, με θέσεις όπως το ιδιώνυμο, οι οποίες στρέφονται ενάντια στις κοινωνικές ελευθερίες, και μια πολιτική η οποία στην ουσία της είναι ακραία νεοφιλελεύθερη. Γνωρίζουμε ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να φέρουν την πραγματική ρήξη. Αυτή θα έρθει μόνο μέσα από τους αγώνες μας. Έχουν όμως μια αξία σαν μια καταγραφή του συσχετισμού δύναμης μέσα στην κοινωνία. Είναι αυτοί που δεν στήριξαν ποτέ κανένα αίτημα της νεολαίας. Είναι αυτοί που άνοιξαν τον δρόμο στην ανασφάλιστη εργασία, σε διάφορα προγράμματα States, στα μπλοκάκια, στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην εκποίηση των ελεύθερων χώρων, στην ιδιωτικοποίηση των ακτών, στα εργοστάσια λιθάνθρακα. Προτείνουμε σταθερές θέσεις εργασίας για όλους τους νέους και τις νέες, αυξήσεις τους μισθούς, ώστε να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας. Σε αυτές τις εκλογές δεν ενισχύουμε το ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι σωτήρας ή έχει μαγικές λύσεις. Ενισχύουμε το ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι η μόνη πολιτική δύναμη που διεκδικεί να μην σηκώσουν το βάρος οι νέοι και το βάρος των δικών τους επιλογών. Στο θέμα των μεταναστών αναφέρθηκε ο κύριος Νικολόπουλος, υπογραμμίζοντας πως γίνεται μια προσπάθεια δαιμονοποίησης τους και ενίσχυσης της ξενοφοβίας. Τώρα, το τι μπορεί να αλλάξει είναι σαφές και απλό. Στην αρχή μπορεί να γίνει αυτό που δεν γίνεται τώρα, δηλαδή να αλλάξει αυτό το καθεστώς ομοιρίας το οποίο έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες μετανάστες, να χορηγηθεί άσυλο στους πολιτικούς πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και να έχουν και τη δυνατότητα φυσικά να βγαίνουν και από τη χώρα όταν το επιθυμούν, άμεσα να δημιουργηθούν ανοιχτοί ξενώνες στέγασης και φιλοξενίας των μεταναστών και φυσικά να σταματήσουν αυτές οι τρομοκρατικές επιτέλους επιχειρήσεις σκούπα όπως αναφέρονται και να πάρθουν μέτρα γενικά αυτό που λέμε απογκετοποίηση των κέντρων των αστικών περιοχών. Και πρέπει λίγο να